Τους στόχους του επόμενου διαστήματος παρουσίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγκροτήθηκε μετά τις πρόσφατες εκλογές. Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας Φιλιππιάδας μετά τις πρόσφατες εκλογές. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Βαγγέλης Βαγγέλης με αντιπρόεδρο εκ νέου τον Νίκο Γκίζα. Γραμματέας είναι ο Θωμάς Αναγνώστου, ταμείας ο Ιωάννης Τσαραδήμας και μέλη οι Δημήτρης Ξυλογιάννης, Τάσος Παπαβασιλείου και Παναγιώτης Παβουτσής. Έγιναν οι εκλογές στην Ένωση, οι οποίες έγιναν πολύ ήρεμα, με πολύ μεγάλη προσέλευση. Η προσέλευση, έχω να πω ότι ήταν 239 εκλέκτορες, ήρθαν 235 νομίζω. 98% προσέλευση, πολύ καλή ήταν και στις προηγούμενες εκλογές. Παρατηρήθηκε παρόμοια προσέλευση μπροστά από 4 χρόνια. Αυτό καταδεικνύει ότι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, αυτοί που ασχολούνται με την αλληλεία, οι κτηνοτρόφοι, με τα δάση κτλ., όλοι ενδιαφέρονται για την τύχη της δευτεροβάθμιας οργάνωσης εδώ στην Άρτα. Και λέω όλοι ενδιαφέρονται, και θα πρέπει ακόμα να ενδιαφέρονται και εμείς συμμετέχοντες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρωτογενής τομέας στην Άρτα είναι ο οικονομικός πνεύμονας για τον νομό. Άμα πάνε καλά τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα κτηνίδια, οι ελιές, το γάλα, η πτηνοτροφία κτλ., ο νομός έχει οικονομική ανάσα και το ξέρουμε αυτό και το έχουμε δοκιμασμένο. Ακόμα θα ήθελα να αναφερθώ εδώ και με τα δάση που δεν έχουμε αναφερθεί παλιότερα. Προέκυψε όμως το γεγονός από τις μεγάλες καταστροφές του καλοκαιριού. Ευτυχώς στην Άρτα, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν μας χτύπησε αυτή η ζημιά. Εδώ έχουμε μια συνεργασία με τους δασικούς συνεταιρισμούς, με κοινά υπομνήματα να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε, προκειμένου να γίνουν έργα πρόληψης κατά των πυρκαγιών.